Άρα, συνοψίζοντας, τι είναι αυτοπροστασία? Για να μου πει τι είναι αυτοπροστασία γενικά, σε πολύ πολύ απλό λόγο. Καθήκονται μέτρα κοιτακτικές που λαμβάνουμε, είναι εφαρμόζοντας, ας πούμε, ώστε να μην φτάσουμε στην αυτοάμυνα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Ό,τι κάνουμε για να μην φτάσουμε στην αυτοάμυνα, είναι αυτοπροστασία. Και αν μου επιτρέπεις να σου δώσω κάτι που σκεφτόμουν συνειδημικά πριν, ασυνέστα μου ήρθε, η αποφυγή, μάλλον, τι είναι. Έστω ότι, θέλω να πω ότι υπάρχει προέκταση και σε άλλες κομμάτια της ζωής, έτσι, δεν είναι μόνο το ξύλο. Έστω ότι έχω μια κακιά βάρια μέσα στην διάθεση πριν. Δεν τον έχω κάνει πέρα. Έτσι, πηγαίνουμε σε ένα παράκι. Βλέπω ότι κουβαλάει πάνω του τη δόση του, π.χ. ή κουβαλάει όπλο, ή οτιδήποτε. Ξαφνικά έμαθες κάτι που δεν το ξέρεις. Την κάνω, γεια σας. Δεν μου κάνεις, φεύγω. Προστατεύομαι πάλι. Από νομικές ενδεχόμενες συνέπειες. Μπορεί να κάνει του η αστυνομία, να μας πιάσει. Ίσως μαζί του, φίλε, τι κάνεις εκεί. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι πολύ σημαντικό. Έχετε παιδάκια? Δεν έχετε παιδάκια. Κοριτσάκι, εσύ. Η φιλενάδα που έχεις, καλή φιλενάδα, κάποια στιγμή θα σου φέρει τη φίλη της και τον φίλο της φίλης της. Και ξαφνικά θα βρεθείς σε μια παρέα που δεν ήταν όπως τα ξέρεις. Μπήκαν και τσογλανιά μέσα. Έτσι γίνεται. Τον φίλο μέσα στις άκρες τον διαλέγεις. Έχεις κάποια κολλητή, κάποια κολλητό. Ξαφνικά όμως η φίλη γνωρίζει μια φίλη και η άλλη φίλη φέρνει το φιλαράκι. Και το φιλαράκι λέει: έχουμε κομμενίτσα στην παρέα, έλα και εσύ να κάνουμε τετράδα. Και ξαφνικά έχεις ένα τσόγλανο στην παρέα σου. Εκεί είναι η ώρα να πεις: αχ, έχω πονοκέφαλο. Εκεί ακριβώς είναι η ώρα για τον πονοκέφαλο. Και να πας σπίτι σου. Και την άλλη μέρα να πεις στη φίλη σου, εντάξει, με προειδοποίησε άλλη φορά. Άρα με λίγα λόγια, είπαμε την αυτοπροστασία. Τι είναι αυτοάμυνα? Α, συγγνώμη, είπε μια λέξη, μέτρα. Μέτρα. Όλα που κάνουμε στη ζωή μας είναι μέτρα. Παίρνουμε μέτρα. Εντάξει. Τι κερδίζουμε με τα μέτρα, πιστεύετε? Πέφτουμε σε πανικό εύκολο, να ξέρουμε το επόμενο βήμα. Ναι, χρόνο. Κατά κάποιο τρόπο. Χρόνο. Κανένα μέτρο δεν εγγυάται ότι θα έχει τελική λύση. Χρόνο. Δηλαδή, έχεις πόρτα σπίτι σου. Έχεις και κλειδαριά, την κλειδώνεις, παίρνεις ένα μέτρο. Πόρτα ασφαλείας έχεις. Είναι ένα καλύτερο μέτρο. Πιστεύεις ότι άμα έρθω εγώ δεν θα τα ανοίξω? Αλλά θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο. Αυτό κάνουμε. Παίρνουμε τα σωστά μέτρα. Δεν υπάρχει μέτρο που να εξασφαλίζει 100%. Και πάμε τώρα στην αυτοάμυνα. Τι είναι αυτοάμυνα σε γενικές γραμμές, σε πολύ απλά λόγια? Ό,τι κάνω για να επιβιώσω. Ό,τι κάνω για να επιβιώσω. Ό,τι κάνω για να επιβιώσω. Εντάξει. Και έχει σχέση και με τον νομικό. Και με τους κουμπάρους του. Εμένα, άμα με δείρεις, θα σου κάνει μείνει η γυναίκα μου. Στο λέω τώρα. Δεν θα το κάνω. Δικηγόρος. Εντάξει. Και είναι και πολύ καλό παιδί. Γιατί αλλιώς θα σου έλεγα θα είναι ο ξαδελφός μου. Ο ξαδελφός μου δεν είσαι και εμένα. Μπλέκει με άλλα πράγματα. Και ούτω καθεξής. Αυτό είναι αυτοάμυνα. Αυτοάμυνα είναι να μην αλλάξει η ζωή μου από αυτή που έχω επιλέξει να έχω. Και γι' αυτό ο νόμος σου λέει πρέπει να είναι δικαιολογημένη η βία που θα δώσεις, γιατί ξέρει ότι είσαι στην καταστολή. Δεν είσαι στην πρόληψη. Μιλάει ο νόμος, λέει, καθαρά για καταστολή. Και γι' αυτό σε δικαιολογεί. Γιατί είναι το τελευταίο στάδιο. Αλλά στη δίκη θα εξεταστεί όλη η πρόληψη αν είχες. Αυτά προσπαθούμε να σας πούμε. Και αν το πάρετε και λίγο πονηρά, ο δάσκαλος τόση ώρα σας έλεγε για πρωτόκολλα ζωής. Σε γενικό πρωτόκολλο, τι σας έλεγε με όλους αυτούς τους πίνακες? Όταν έχεις εσύ το πάνω χέρι στη ζωή σου, δεν το έχουν άλλοι για σένα. Το πρώτο βήμα, εγρήγορση, όλα αυτά είναι έχεις το πάνω χέρι. Αλλιώς τη χειρότερη έχει πεθερά σου. Αν δεν έχεις εσύ το πάνω χέρι, το έχει πεθερά σου. Και ούτω καθεξής. Πέστε μου, υπάρχει
Υπάρχει κάτι στη ζωή που να μην έχεις το πάνω χέρι και να το ελέγχεις. Να έχει να αφορά τη ζωή σου και να μην έχεις το πάνω χέρι. Άρα όλα αυτά τα πρωτόκολλα είναι πρωτόκολλα ζωής. Ισχύουν για όλα, όπως είπε ο δάσκαλος για τη δουλειά σου. Ναι. Η προετοιμασία που θα κάνεις, το βιογραφικό σου που θα κάνεις, το έτσι παλιός, θα σου δώσει την ανθρωποποίθηση να υποστηρίξεις τον εαυτό σου αύριο μεθαύριο για το ποιος είσαι και τι μπορεί να αναλάβεις. Και το πώς θα μιλήσεις στον άλλον. Όλα αυτά δηλαδή, η εκπαίδευση, έχει να κάνει με την πολιτική και τις δεξιότητες τις ανθρώπινες, όπως το έλεγε ο δάσκαλος. Απορία, άλλη. Πες μου. Εγώ τώρα είμαι άσχετο από όλα αυτά, δεν έχω ξαναμάθει τίποτα. Αλλά με όλο αυτό που συζητάτε, νιώθω ένα άγχος. Το αυτό να είσαι σε μια εκδήλωση, δηλαδή πώς θα πρέπει να βγαίνει να το πατάω στον δρόμο. Και όλη η σκέψη θα είναι τι μπορεί να συμβεί αυτό και τι θα μάθω. Αυτό είναι άγχος. Θα σας πω την αλήθεια. Ναι. Και καλά κάνεις. Αυτό εμείς η απάντησή μας ποιο είναι. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε φωτισμένα ανθρωπάκια. Θέλουμε να φτιάξουμε ανθρώπους που τσεκάρουν. Τσεκάρουν πράγματα στη ζωή σου. Δηλαδή, όταν φεύγεις για τη δουλειά σου, δεν τσεκάρεις αν πήρες τα κλειδιά μαζί σου. Για να μην κλειδωθείς απ' έξω. Δεν τσεκάρεις αν πήρες το πορτοφόλι σου. Να έχεις λεφτά. Τσεκάρισμα είναι. Τσεκάρισμα είναι. Έδωσε ένα παράδειγμα ο δάσκαλος, το κάνουν γιατί δεν ξέρω αν ήσασταν. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Πακάρεις τα μάτια στο γκαράζ και πας να ψωνίσεις. Και βλέπεις ένα τύπο στη γωνία. Πας στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζεις 2 ώρες γιατί έχεις πάει με τη γυναίκα. Είναι κομμακή αυτός. Ναι. Το πιο δαπανηρό όχημα στο πλανήτη ποιο είναι? Το καροτσάκι. Το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ. 20 ευρώ το μέτρο. Λοιπόν, και αφού περάσουν 2 ώρες, γυρίζεις και τον βλέπεις ακόμα εκεί. Αν δεν είναι αυτός που μαζεύει τα καρότσια, δεν πάει καλά. Αν δεν είναι κανένας επέτης, αλλά πρέπει να το δεις αυτό. Έχεις καμία δουλειά να πας να δεις κοντά τι είναι? Και γιατί σου το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να κάθεται δουλειά στο κινητό σου. Γιατί να πας? Πας πίσω και λες παιδιά, τον είδα τον κάτω, τι είναι αυτός? Παίρνεις μέτρα. Δεν είσαι φοβισμένη, αλλά τσεκάρεις. Τσεκάρεις αν είναι σωστά τα πράγματα. Στα γρήγορα, υποψιασμένος, δηλαδή πιο χωρίς. Ναι. Λίγο, ναι. Να έχεις το νου σου, αλλά μην είσαι φοβισμένος. Mm. Δεν σε κυνηγάει κανένας. Πότε νιώθεις ότι σε κυνηγάει? Όταν ήσουν μικρή. Όταν πήρες εξεβράκωρος. Εκεί είναι ότι θα βρω πράγμα. Αλλιώς, ελέγχω την κατάσταση. Τι είναι αυτός, γιατί είναι εκεί? Όταν ήσουν μικρή, η μάνας τι σου λέει? Πώς θα περάσει το δρόμο απ' έξω, απέναντι? Θα κοιτάς αριστερά-δεξιά ή θα πηδάς κάθε φορά που θέλω να ρίξει το κίνητο? Γιατί όταν πηδάς κάθε φορά που φρενάρει το κίνητο είναι αυτό άμυνα. Όταν τσεκάρεις όμως, είναι αυτοπροστασία. Τσεκάρεις για να έχεις. Αυτό το τσεκάρεις να ψαχνεις. Να έχεις το νου σου. Και ξέρεις πώς το λέω αυτό? Γιατί ο καθένας με τη δική του εμπειρία δρά. Όλες οι πιτσιρίκες που βλέπω στον δρόμο έχουν κουφώθει στα αυτή. Δεν ακούνε και πηγαίνουν. Εμείς λέμε όχι, βγάλ' το. Βγάλ' το να ακούς. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι φοβισμένη από το να βγάλεις. Μην πάμε δηλαδή στα άκρα. Έτσι. Έχει το νου σου. Έχει το νου σου. Άλλο. Όχι στην υπερβολή που μπορεί να είναι. Όχι στην υπερβολή. Τι μπορεί να σημαίνει. Ναι, γίνεσαι αμμονικός. Δηλαδή βγαίνει έξω και το βλέπω. Όχι και ηγημένος. Περπατάει αυτός δίπλα μου. Τι κάνει, γιατί να περπατάει δίπλα μου? Ξέρεις πώς το λέμε αλλιώς? Χτίσε καλές συνήθειες. Δηλαδή, τα κλειδιά σου τα βάζεις ένα συγκεκριμένο για να τα βρίσκεις. Δεν χτίζεις καλές συνήθειες. Γιατί πάντα θα τα ξεχάσεις. Το ξέρω γιατί έχω την ηλικία σου κοντά. Λοιπόν, άρα θα βάζω πάντα τα κλειδιά μου εκεί για να ξέρω ότι θα τα πιάσω όλα μαζί και θα τα πάρω και θα ξέρω ότι με μια κίνηση παίρνω τα χρήσιμα. Αυτό χτίζεις μια καλή συνήθεια. Άρα, όταν βγαίνεις εσύ το βράδυ να μπεις στο αυτοκίνητό σου, το να κρατάς τα χέρια τα κλειδιά ήδη και να μην ψάχνεις μέσα στη νύχτα μπροστά στο αυτοκίνητο, είναι μια καλή συνήθεια. Mm. Το μπαίνοντας στο σπίτι να κοιτάς και λίγο πίσω, μην μπει κανένας μαζί σου, είναι μια καλή συνήθεια.
το όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο να φεύγεις κατευθείαν και να μην κάθεσαι μία ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Αχ, να πάρω τη βούλα τηλέφωνο και μέσα στη νύχτα να είσαι με ένα αυτοκίνητο ξεκλείδωτο και να έχεις και το φως της απλίκας για να βλέπεις τη βούλα. Είναι σε θύμα εκείνη τη στιγμή. Παίρνεις μέτρα αντίθετα από αυτά που πρέπει. Αλλά παίρνοντας μέτρα και χτίζοντας καλές συνήθειες, είναι σε όλα τα πράγματα στη ζωή αυτό. Μέχρι στη δουλειά σου και σε όλα, έτσι. Αυτό μέσα στις άκρες. Θα σας πω στα γρήγορα μια ιστορία για να καταλάβετε. Είχα μια μαθήτρια που μου λέει το εξής. Ήμουνα, λέει, με ένα μεσημέρι στο Εγάλεο και πέρασα την υπόγεια γέφυρα. Πέρασα την υπόγεια γέφυρα και είχε κόσμο, λέει, διασταυρώθηκα με διάφορα. Ένιωσα όμως, λέει, κάποιον να με ακολουθεί. Λέω, μπα, δεν νομίζω. Και με τον μπα, δεν νομίζω, μου κάνει μια μπαμ και με πετάει στη. Ένιωσα, λέει, τα βήματα του ξαφνικά λίγο και μέχρι να καταλάβω τι γίνεται, γυρίζω, με πετάει στον τοίχο, αρχίζει και με χωφτώνει καλά-καλά και έχω μείνει έτσι καγγελή. Και αυτός χωφτώνει με την ησυχία του, λέει. Και κάποια στιγμή βγάζω κάτι τσιρίδες και αυτό, λέει, που πρόσεξα είναι ότι αφού έβγαλα τις τσιρίδες, έφυγε, αλλά έφυγε αργά και με ένα βλέμμα θα σε φτιάξω άλλη φορά. Από τότε, λέει, κυκλοφορώ στην τσάντα μου με ένα χαρτοκόφτη. Φατσέτα, αυτό που κόβουμε τα χαρτιά. Και ήμουνα, λέει, στη στάση του Εγαλέου πάλι, γιατί ήταν σχολή της εκεί πέρα, και καθόμουν στη στάση και κάποιος, λέει, με κοίταζε πολύ έντονα, από απέναντι. Και περνάει το δρόμο και πάνω κατά πάνω. Λέω, έρχεται για μένα. Βάζω το χέρι μέσα στη λίδα και ανοίγω τη φατσέτα. Και έρχεται και στο τέλος, λέει, προσπέρασε. Δεν έκανε τίποτα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν για μένα. Τη λέω, κάτσε να τα εξηγήσω αυτά. Να καταλάβεις τι έγινε σε όλα αυτά τα περιστατικά. Γιατί το ένστικτό σου κατάλαβε αυτόν. Γιατί το ένστικτο στην υπόγεια διάβαση μπορεί να διαβάσει έναν άνθρωπο που έχει στάνταρ απόσταση από πίσω μας. Με πολλούς διασταυρωνόμαστε, αλλά το ένστικτο καταλαβαίνει ότι κάποιος με ακολουθεί. Έχει κρατήσει μια συγκεκριμένη απόσταση. Έχει ταυτιστεί δηλαδή ταχύτητά του. Αυτό το καταλαβαίνει το ένστικτο. Και εσύ εκεί πέρα δεν άκουσες το ένστικτό σου και είπες μπα δεν νομίζω. Και το πλήρωσες. Και μπήκες στην καταστολή. Στο άλλο περιστατικό, πήρες ένα λάθος εργαλείο. Η φαλτσέτα είναι το πλέον λάθος εργαλείο να αμυνθείς. Πας να κόψεις ένα χαρτί ή ένα χαρτόνι και κόβεις το χέρι σου, γιατί σπάει. Πώς θα δώσεις μάχη με αυτό. Όμως αυτό σου έδωσε αυτοπεποίθηση ότι έχεις σχέδιο. Ψευδέστηση μεν, αλλά είχε αυτοπεποίθηση ότι έχει κάποιο σχέδιο να απαντήσει. Αυτό το σχέδιο σου έδωσε αυτοπεποίθηση στα μάτια. Και το αρπακτικό τελευταία στιγμή είπε δεν είναι ο πιο εύκολος στόχος και προσπέρασε. Πραγματικά για σένα έρχονταν. Αλλά είδες στα μάτια σου ότι περίμενες. Και είχες σχέδιο αντίδρασης. Κατάλαβες πως τι προσπαθούμε να χτίσουμε εδώ. Καταλαβαίνω.